Στις 11 του μήνα πρόκειται να κατατεθεί σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Ενέργειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης το από κοινού αίτημα του Δήμου και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση των απαραίτητων μελετών για την υλοποίηση ενός καινούριου έργου τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που θα αφορά σε πρώτη φάση στις κατοικίες των οικισμών πέριξ του γεωθερμικού πεδίου συνολικού προϋπολογισμού 8 εκατομμυρίων. Το υπόλοιπο έργο που είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο, πάλι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε αρέσει σε κάποιος είτε δεν αρέσει. Το επόμενο έργο που δουλεύουμε είναι η τηλεθέρμανση αστική για όλα τα χωριά, για όλους τους κατοίκους. Για όλους τους κατοίκους της περιοχής της Τραϊνούπολης των χωριών μας. Να ζεσταθούν με γεωθερμική ενέργεια. Στις 11 του μηνός, 11 Δεκεμβρίου, κατατίθεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ιδιαίτερο αίτημα, το οποίο έχουν γίνει όλες οι προσυμφωνίες με την Ευρώπη, να συμμετάσχει και η ίδια η Ευρώπη σε αυτό το έργο. Πώς? Αυτό το έργο θα είναι διπλό έργο, τηλεθέρμανση και τηλεψύξη. Ένα έργο που πληρεί όλες τις νεότατες, πριν από μήνες δηλαδή τώρα, καινούργιες διαδικασίες και καινούργιες κατευθύνσεις της Ευρώπης και παγκόσμια, και φυσικά με κλειδωμένες χρηματοδοτήσεις από τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ένα έργο το οποίο ο Δήμος Αλεξανδρούπολης επιθυμεί θα φτάσει περίπου στα 8 εκατομμύρια ευρώ και να γίνουν δίκτυα στα χωριά Άνθια, Αρίστινο, Λουτρά, και ήδη έχουμε και σχεδόν έτοιμες τις μελέτες για δωρικό αετοχώρι. Ο κύριος Φαλέκας έκανε αναφορά και στην αγαστή συνεργασία του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το διαδριατικό αγωγό ΤΑΠ και στην πρόσφατη συμφωνία μεταξύ του αγωγού και του Δήμου για τη χρηματοδότηση έργου διάνοιξης μιας γεωθερμικής γεώτρησης εντός του γεωθερμικού πεδίου στο Αρίστινο Αλεξανδρούπολης, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα που απέστειλε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης στις 23 Σεπτεμβρίου του 2016. Η αξία του έργου ανέρχεται σε 200.000 ευρώ περίπου και εντάσσεται στο πλαίσιο των αντισταθμιστικών ωφελών της εταιρείας προς τους Δήμους από που διέρχεται ο αγωγός ΤΑΠ. Η συνεργασία αυτή και η διεκδίκησή μας μέσω του ΤΑΠ, που με τον ΤΑΠ ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει μια άριστη συνεργασία από την έναρξη των έργων τους στην περιοχή μας, συνεχίζεται με πολλούς βαθμούς. Σε αυτό το έργο, στοχευμένα η εταιρική κοινωνική ευθύνη θα ξοδέψει 180 με 200.000 ευρώ. Ο στόχος μας είναι να είναι η πιο βαθιά μας γεώτρηση, η οποία θα συνδεθεί και με το πρώτο έργο που είναι σε εξέλιξη, που έχει τελειώσει δηλαδή και έχει βγει ο ανάδοχος και θα ξεκινήσει να το υλοποιεί. Θα συνδεθεί και με αυτό το έργο, αλλά κυρίως θα δώσει όλη του την ενέργεια στο δεύτερο έργο, το οποίο, όπως έχουμε αναφέρει, είναι ένα πολύπλοκο δυνατό έργο. Ευχαριστούμε τον ΤΑΠ και συνεχίζουμε τη συνεργασία και σε άλλα έργα.